Το κρασί των θεών και των βασιλιάδων. Έτσι το αποκαλούν. Ο λόγος για την κουμανταρία, το γλυκό κρασί της Κύπρου. Σύμφωνα με το βιβλίο Guinness, η κουμανταρία θεωρείται από τα αρχαιότερα κρασιά που παράχθηκε στον κόσμο. Είναι ένας επιδόρπιος ίνος, γλυκός σαν λικέρ, με πλούσια γεύση, άρωμα και ιστορία. Λέγεται ότι πήρε το όνομά της από τους σταυροφόρους υπότες του 13ου αιώνα, αλλά είχε ανακαλυφθεί πολύ παρεότερα, περίπου το 2000 π.Χ. Η κουμανταρία κατέχει επίσης το ρεκόρ του παλαιότερου προϊόντος με ονομασία προέλευσης. 25 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Λεμεσού βρίσκεται το χωριό Δωρός, ένα από τα πιο γνωστά κρασοχώρια της Κύπρου. Εκεί είναι και το οινοποιείο Καρσεράς, με μεγάλη παράδοση στην παραγωγή της κουμανταρίας. Το κλίμα του νησιού βοηθάει στην παραγωγή των σταφυλιών, αλλά και στην διαδικασία για την παραγωγή του κρασιού. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να αφήσουμε περισσότερο τα σταφύλια να οριμάσουν στους αμπελώνες. Το δεύτερο που έχει και το μεγαλύτερο ρίσκο είναι να τα βάζουμε κάτω από τον ήλιο για 10 ημέρες. Οπότε αν δεν έχουμε ήλιο, αν είναι συννεφιά ή υπάρχει ομίχλη ή βροχή, αυτό θα είναι μια καταστροφή για την παραγωγή. Το 1223 ο βασιλιάς της Γαλλίας Φίλιππος αποκάλεσε την κουμανταρία τον Απόστολο των Κρασιών και έκτοτε έγινε γνωστή σε όλη την Ευρώπη με το όνομα αυτό. Άλλοι θρύλοι θέλουν το συγκεκριμένο κρασί να αγαπήθηκε πολύ από τον βασιλιά Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο της Αγγλίας, ο οποίος στον γάμο του την αποκάλεσε το κρασί των βασιλιάδων και τον βασιλιά των κρασιών. Περίπου 14 χωριά έχουν την άδεια να παραγούν κουμανταρία κάθε Σεπτέμβριο, ενώ μεγάλο μέρος της παραγωγής του κρασιού αυτού εξάγεται στην Ρωσία σε ποσοστό 75%, ενώ εξαγωγές γίνονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και φυσικά οι τουρίστες φεύγοντας από το νησί έχουν μαζί τους ένα μπουκάλι κουμανταρίας.